Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2023 και έχουμε θέματάρα. Ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε στην ομάδα Viber που έχουμε με τις κοπέλες από το τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο είναι κέριο ερώτημα και νομίζω ότι απασχολεί και ενδιαφέρει Πολλούς από εμάς. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Δεν ξέρει να δείξει συμπόνια, αλλά με αγαπάει». Και θαυμαστικό και ερωτηματικά θα έχετε δει ότι έβαλα στον τίτλο. Ο Νάρκισος Μπαμπάς σύντροφος αγαπάει πραγματικά? Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται? Εάν δεν το έχετε πράξει σας παρακινώ να πατήσετε εγγραφή το κουμπί για εγγραφή εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Αν σας αρέσει το βίντεο, να πατήσετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά σας δίκτυα, επειδή σε αυτό το κανάλι είμαστε στις 87.000 συνδρομητέ και προσπαθούμε να πάμε στις 100.000 συνδρομητέ για να ξεκλειδώσουμε και άλλα προνόμια εδώ στο YouTube. Λοιπόν, θα διάβασω το αρχικό μήνυμα που έγραψε η φίλη, που βρίσκεται στο 4ο επίπεδο στη συμμετοχή, όπως σας λέω και σε άλλα βίντεο αφορμή για καινούρια βίντεο είναι είτε ερωτήματα είτε email που θέτουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή είτε σχόλια κάτω από το βίντεο. Οπότε αν θέλετε να προκαλέσετε ένα νέο θέμα, αν θέλετε να θέσετε ένα νέο θέμα για βίντεο, μπορείτε να το γράψετε και στα σχόλια κάτω από το υπάρχον βίντεο. Λοιπόν, έγραψε η φίλη. Αγαπητές συνοδοιπόροι, ελπίζω να είστε γερές μέσα και έξω. Έχω αυτό το θέμα το οποίο θέλω να θέσω στην ομάδα και να το συζητήσουμε στη συνάντησή μας με τη ΘΕΚΛΑ. Έχουμε κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ συνάντηση μέσω Zoom με τις κοπέλες που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Μπορείτε στην περιγραφή του βίντεο και αυτού και όλων των βίντεο να βρείτε πληροφορίες για το τι είναι η συμμετοχή και πώς μπαίνει κάποιος στη συμμετοχή. Στο τέταρτο επίπεδο αυτή την εποχή έχουμε μόνο γυναίκες, το ξεκινήσαμε μόνο με γυναίκες και έχει όλα τα προνόμια. Όποια βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο, έχει όλα τα προνόμια από το πρώτο μέχρι και το δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή. Λοιπόν, ο ναύκησο μπαμπά σύντροφο αγαπάει πραγματικά ή ενσυναίσθηση καλλιεργείται. Βλέπω τη σχέση του πρώην με το γιο μα. Βρε, λε να κάνω λάθο. Αναλογίζομαι. Είμαι ηλίθια. Ξέρω. Η κουμπάρα μου, προσπαθώντα να καλύψει το μωρό τη εντό εισαγωγικών, το σύζυγο τη. Και αφού μου έχει πει ότι δεν μπορεί να μοιραστεί την ανατροφή των παιδιών τους μαζί του και βάζει μέσα στην παρένθεση πέντε θαυμαστικά, μετά από 20 χρόνια που είναι σε γάμο, μου δικαιολογεί τον άντρα τη ότι δεν έμαθε να έχει συνέστηση, ούτε και η μάνα του έχει λέει. Καμπάνες? Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Και απαντάει μια άλλη φίλη στην ομάδα που έχουμε στο Viper, Καλημέρα, εγώ τη απάντησα τη κοπέλα σου, θα το φτιάξω σε βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι και θα το συζητήσουμε στην ομάδα στο Viber που έχουμε απόψε είναι τετάρτη σήμερα, 9 με 11. Απαντάει μια άλλη φίλη, καλημέρα, τέλειο για βίντεο, θέκλα μου και κορίτσια μας. Οι ναρκισιστές δεν αγαπάνε πραγματικά ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν αγαπήθηκαν ποτέ ήδη γονεϊκά, οπότε είναι και τα παιδιά τους συνέχεια της πατρικής του οικογένεια και μόνον, δηλαδή ένας ναρκισιστής άνδρας ως πατέρας δεν έχει οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά ποτέ, άρα βλέπει τα παιδιά του ουσιαστικά σαν αδέρφια του. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια αυτό. Οι ναρκισιστές δεν ξέρουν πώς εκφράζεται η αγάπη και δεν ξέρουν να αγαπάνε. Αυτό μου λέει η εμπειρία μου. Είναι πολύ πικρό και πονεμένο θέμα οι ναρκισιστές πατέρες εμφανίζουν χτητικότητα, αυταρχικότητα, ελεγκτικότητα, ασέβεια και χειριστικότητα στα παιδιά τους δυστυχώ, Έχουν δικαιωματισμό και ποτέ δεν λένε συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραίο θέμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς περιστροφές. Κάτω από το βίντεο, το οποίο ανέβηκε την ημέρα της χρονιάς, με τίτλο «Ένα τρυφερό και αγαπητικό no contact», διάβασα μόνο ένα σχόλιο το οποίο μπήκε σε απόκριση από κάποια κυρία, η οποία προφανώς μπήκε στο κανάλι επειδή ένα παιδί της θα πήγε no contact και μπορεί να της έστειλε και αυτό το βίντεο και να της πει «Να, κοίτα, και ίδια η ίδια ψυχολόγος έχει πάει no contact με τους γονείς της». Μπήκε κάτω από το βίντεο και έγραψε σε σχόλιο ότι είμαι πλήρω διαταραγμένη και είμαι προβληματική και λυπάται του γονεί μου. Εννοείται ότι χαμογέλασα, την έβαλα σε απόκρυψη και δεν ασχολήθηκα. Υπήρχε όμω ένα άλλο σχόλιο, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε. Κάτω από το βίντεο, ένα τρυφερό και αγαπητικό no contact, μια φίλη έγραψε το ακόλουθο σχόλιο. Εάν ψάξουμε, οι περισσότεροι έχουμε τραύματα γιατί οι γονεί μα ήταν μια άλλη αυστηρή γενιά που δεν έδειχναν σεβασμό στα παιδιά του. Το αντίθετο από αυτό που προσπαθούμε εμεί οι πενηντάριδε και εξεντάριδε. Αναρωτιέμαι, η μισή Ελλάδα θα πρέπει να πάει no contact με του γονεί, καλή χρονιά. Και τη απαντάει ο φίλο ο Γιώργο Σουπαυλακή, η μισή Ελλάδα δεν θα έπρεπε καν να γίνουν γονεί και να πετάνε τα κόμπλεξ του πάνω στα παιδιά του. Το σχόλιο είναι μια αγαπητική κοινική δήλωση. Κινησμό και αγάπη πάει, θα μου πείτε. Όταν δεν προσβάλλει τον συνάνθρωπο, σου πάει. Όταν τον χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με υγιή ορθολογισμό. Η ψυχοπαθολογία έχει διαλύσει εντό εγωικών ψυχέ και όχι η ορθή λογική. Και απάντησα και εγώ στη φίλη, εάν η μισή Ελλάδα χρειάζεται να πάει no contact και το κάνει, ο κόσμο μα, η κοινωνία μα θα γίνει πολύ καλύτερη. Λοιπόν, καταρχά, θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι γονεί μας. είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαιρετικά αυστηροί και γι' αυτό μας έχουν προκαλέσει τραύματα. Το έχω πει επανειλημμένος ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, και από κοντά για τα 20 χρόνια που είχα ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου στην Κύπρο, αλλά και μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας όπως email, βιντεοκλήσεων κτλ. Όλο αυτό τον καιρό που έχω αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube και συνομιλάω με ανθρώπου σε διάφορα πλαίσια για τα ζητήματα του. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι 70, 80, 90 χρονών, ζουν και είναι καλοήθη άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι γεννήθηκαν σε υγιεί οικογένειε και μεγάλωσαν σε ένα αγαπητικό περιβάλλον. Δεν ήταν όλοι γονεί κακοποιητικοί, δεν προκαλούσαν όλοι γονεί τραύματα χωρί καμία ενσυναίσθηση. Όμω, αρκετοί γονεί ήταν. Και ίσω ναι, να ήταν οι γονεί. Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου ασύνδετο με την τεράστια ηθική κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα στην κοινωνία μα. Και όλου αυτού του ανθρώπου οι οποίοι κυκλοφοράνε αδιάγνωστοι, θυμάστε ότι χρησιμοποιούσαμε εδώ στο κανάλι μας παλιότερα τον όρο αδιάγνωστοι, κυκλοφορούν χωρίς να έχουν καμία συνέστηση της παθολογίας τους και της κακίας τους κυρίως, γιατί ο ναρκισισμός είναι κακία, δεν είναι ασθένεια και οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ενήλικους ρόλους. Θέλω εδώ να τονίσω ότι οι ναρκισιστές, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι κυρίως παλιόπαιδα και ανώριμοι. Ψυχοσυναισθηματικά αρνούνται νόριμα σου. Αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Αρνούνται να ζήσουν στη ζωή αυτή με υπευθυνότητα. Ένας ναρκισιστής πατέρας, μια ναρκισίστρια μητέρα, ένας ναρκισιστής σύντροφος, μια ναρκισίστρια σύντροφος, ενώ έχουν το σώμα ενός ενήλικα ανθρώπου, ενώ έχουν την ηλικία, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 ετών, ενώ παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ένα ενήλικα άνθρωπο, στην ουσία πρόκειται για μικρά, κακομαθημένα, κομπλεξικά παιδάκια, τα οποία βγάζουν φθόνο και κακία πάνω στους υπόλοιπους άνθρωπους. Και επειδή ακριβώς είναι ανώριμοι, επειδή ακριβώς ποτέ δεν μεγάλωσαν, όχι επειδή δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν, αλλά επειδή επέλεξαν να μην μεγαλώσουν και επέλεξαν να μην αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, σαφώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στο ρόλο του συντρόφου, ούτε στο ρόλο του γονιού. Είναι άχρηστοι οι και οι είναι άχρηστοι γονεί, άχρηστοι σύντροφοι, άχρηστοι φίλοι, άχρηστοι σε οποιαδήποτε διασύνδεση έχουν με άλλου ανθρώπου. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν μπορεί να αγαπήσει, όχι γιατί δεν αγαπήθηκε, γιατί πολλοί από εμά, οι οποίοι ανήκουμε σε άλλε κατηγορίε προσωπικότητων, που μπορεί να έχουμε μια προσωπικότητα μετά στις συνεξάρτησης, συνεξάρτηση, ή μια προσωπικότητα με ασφαλέ μου, μια υγιή προσωπικότητα, ο καθένα αναλόγω με το πού μεγάλωσε, πώ μεγάλωσε και τι ψυχοδουλειά έχει κάνει. Πολλοί από εμά έχουμε μεγαλώσει επίση με συναισθηματική παραμέληση. Έχουμε, μεγαλήσει... έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλώσει επίση κουβαλώντα μια πληθώρα τραυμάτων, αλλά αρνηθήκαμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να μην μεγαλώσουμε. Αρνηθήκαμε να μείνουμε εκείνα τα κακομαθημένα παιδάκια που ζητάνε μόνο το δίκαιο τους και ζητάνε μόνο τα δικά τους ωφέλη. Δεν μπορεί ένας ναρκισιστής άνθρωπος να είναι καλός γονιός. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας ναρκισιστής άνθρωπος να είναι καλός σύντροφος. Δεν μπορεί ένας ναρκισιστής άνθρωπος να είναι καλός φίλος, καλός συνεργάτης στη δουλειά. Οι ναρκισιστές είναι παλιόπαιδα παλιοχαρακτήρες, ένα επίθετο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί το χαρακτηρισμό ναρκισιστής ή άνθρωπος με ναρκισιστική προσωπικότητα, θα ήταν παλιόπαιδο, παλιοχαρακτήρας, κακομαθημένος, εγωκεντρικός στο φούλ. Λοιπόν, η ενσυναίσθηση καλλιεργείται και ναι και όχι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε πολύ δυσχερή περιβάλλοντα. Έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα στο οποία βίωναν καθημερινώς βία, σωματική βία, ψυχική βία, άλλες μορφές βίας. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι όμως επειδή είναι λεβέντες και λεβέντισες, επέλεξαν μεγαλώνοντας το κακό που τους έκαναν άλλοι άνθρωποι να μην το επαναλάβουν σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να μην θεωρήσουν ως άλλοθοι το γεγονό ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον κακοποιητικό να το θεωρήσουν ω άλλο για να κακοποιούν άλλου ανθρώπου. Η ενσυναίσθηση είναι μία αρετή. Οι αρετέ διδάσκονται, οι αρετέ καλλιεργούνται, οι αρετές επιλέγονται. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τα δικά μα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο για χρόνια. Για πολλά χρόνια. Οι οποίοι επιλέγουν να παίρνουν από τα βίντεο μόνο αυτά που θέλουν να πάρουν και επιλέγουν να κοφεύουν σε αυτά που δεν θέλουν να πάρουν. Γνωρίζετε ότι το, μέχρι το καλοκαίρι λάμβανα καθημερινά δεκάδες email. Από τις 15 του Αυγούστου και μετά πήρα την απόφαση, τη σωτήριο απόφαση για την <laughs> τη ψυχική μου ισορροπία, πήρα την απόφαση να μην παίρνω πλέον email και άμα θα φτιάχνω ένα καινούριο βίντεο, να παίρνω το υλικό είτε από σχόλια κάτω από τα υπάρχοντα βίντεο, είτε από... Ε, email ή ερωτήματα που μου στέλνουν οι κοπέλες που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής. Μέχρι και τις 15 του Αυγούστου λάμβανα email τα οποία έδειχνα από τον τρόπο που ήταν γραμμένο, όχι όλα, αρκετά, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν τα βίντεο για χρόνια δεν είχαν πάρει είδηση τι σημαίνει οριμότητα, τι σημαίνει ανάληψη ευθύνη, τι σημαίνει κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, τι σημαίνει πνευματικότητα. Και μπορώ να το γνωρίζω αυτό γιατί έκανα search στο email μου και έβρισκα ότι το ίδιο πρόσωπο που μου, μου στέλνε email το 19 και μου έγραφε τις ίδιες ανοριμότητες, τις ίδιες ανοριμότητες μου γράφε και το 20 και το 21 και το 22 και το 23 και το 24. Τι μας λέει αυτό, ότι επιλέγει ένας άνθρωπος να θα καλλιεργήσει αρέτες. Οι άνθρωποι αυτοί, τον email, ξαναλέω δεν είναι όλοι όσοι έστειλαν email, αρκετοί. Οι άνθρωποι αυτοί τον email για χρόνια παρακολουθούσαν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και επέλεγαν να μην πάρουν τα μηνύματα εκείνα από τα βίντεο τα οποία θα τους έκαναν να δουλέψουν, να κοπιάσουν. Επέλεγαν να παίρνουν μόνο τα μηνύματα τα οποία τους βόλευαν. Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται και είναι επιλογή. Οι αρετές είναι επιλογή. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να δουλέψει σκληρά για να αποκτήσει μια αρετή ή επιλέγει να τεμπελιάζει, να γέρνει πίσω και να φορτώνει τον εαυτό του στους άλλους ανθρώπους. Η γνώμη μου είναι ότι αν είσαι παντρεμένη με έναν άνδρα με ένα στυλ προσωπικότητας, ο οποίος δεν κάνει για πατέρας, δεν είναι καλή ιδέα να καλύπτει εσύ τα κενά και να τον καλύπτει και να λε: Μάνα μου τον κακομίρι και η μαμά του δεν είχε ενσυναίσθηση και ούτω καθεξή. Η γνώμη μου είναι και θα κάνει κάθε μια ό,τι θέλει. Εάν είσαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, ή αν έχει σχέση με έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα που έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, να βάλει όρια, να απαιτήσει όρημη υπεύθυνη συμπεριφορά και αν δεν τη λάβει, τότε να πράξει αναλόγω. Δεν είναι καλή ιδέα να καλύπτουμε του ναρκιστέ, γιατί στην Αγία Ελληνική οικογένεια για χρόνια καλύπτονται οι ναρκιστέ και τα παιδιά του υποφέρουν, κακοποιούνται και βασανίζονται. Η γνώμη μου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τι δικέ σας απόψει, καθώ επίση και να μου δώσετε ίσω κάποιε νέε ιδέε για βίντεο. Σα χαιρετώ. Μην ξεχαστήσετε να μοιραστείτε το βίντεο. Θέλουμε να φτάσουμε στους 100.000 συνδρομητές. Γεια!